Πάμε τώρα και με τις δύο ιδιότητες να καλωσορίσουμε. Ως βουλευτή τον καλέσαμε, θα τον αξιοποιήσουμε και ως γιατρό, τον κύριο Μαραβέγια. Γεια σας, κύριε Μαραβέγια. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Επειδή θα το έχετε ακούσει κι εσείς, θα το έχετε μάθει κι εσείς είστε στην Αθήνα, ότι ήδη, μην μπούμε σε ποιο σχολείο, πάνε οι γονείς και λένε θα έρθουν κανονικά αύριο τα παιδιά που γυρίζουν από Ιταλία και θα είναι με τα παιδιά μας και θα συγχροτίζονται και θα παίζουν και θα μιλούν και θα αγκαλιάζονται και θα φιλούνται. Εκεί η κυβέρνηση λέει προς το παρόν, έτσι πρέπει να δούμε την εικόνα της στιγμής, ότι δεν χρειάζεται να μπουν τα παιδιά σε καραντίνα. Εσείς όμως τον γονιό που δεν πήγε το παιδί του εκδρομή, μπορείτε να τον διαβεβαιώσετε ότι δεν κινδυνεύει το δικό του παιδί από κάποιον που μπορεί να έχει μέσα τον ιό, να είναι σε επώαση ο ιός? Καταρχήν, να θυμίσω ότι τέτοιες παρόμοιες κρίσεις έχουμε ξαναπεράσει και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Αυτό είναι αλήθεια. Ήταν η ένα και γρήπη των πτηνών. Ήταν δύο καταστάσεις που προσομοιάζουν την τωρινή με τον κορονοϊό, ο οποίος δεν είναι και κάτι καινοφανές που πρώτη φορά βλέπουμε στη ζωή μας. Όλοι διδαχθήκαμε έχει την ύπαρξη τα του κορονοϊού σε στο θανάτους όμως και από τον SARS που θεωρεί το πιο φωνικό ιός, έτσι. Αυτό, αν μου επιτρέπετε, επιστημονικά μιλώντας, είναι και το εντός εισαγωγικών καλό μιας τέτοιας επιδημίας, γιατί ουσιαστικά αυτοπεριορίζεται. Όταν ένας ιός έχει υψηλά ποσοστά θανάτων, είναι κάτι δυστυχές, το καταλαβαίνουμε όλοι, παρόλα αυτά αυτοπεριορίζει την επιδημία. Άρα, το να πούμε ότι υπάρχει κίνδυνος για την πατρίδα μας, προφανώς δεν αφορά... και επειδή παρεμπιπτόντως άκουσα προηγουμένως και τους συναδέλφους σας, πιστεύω και εγώ ότι κάποια στιγμή θα χτυπήσει και την πόρτα της Ελλάδος η συγκεκριμένη λίμωξη. Θα έρθουν περιστατικά που θα έχουν τον κορονοϊό και θα είναι φορείς σε επώαση εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όταν αυτό θα γίνει θα θρηνήσουμε θύματα. Πρώτον, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή αντιμετώπισε με πολύ σωστό τρόπο τα ύποπτα περιστατικά, ασχέτως το αν τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν. Και από την άλλη, προφανώς από την ώρα που κάποιος προέρχεται από μια περιοχή στην οποία δεν έχουν ακόμα διαπιστωθεί κρούσματα, να σκεφτούμε ότι αυτός θα ήταν το πρώτο κρούσμα, ο οποίος μάλιστα το πήρε και το μετέφερε στη χώρα μας, είναι κάτι τόσο εξαιρετικά χαμηλών πιθανοτήτων, που ενδεχομένως είναι πιο πιθανό κάποιος απόψε το βράδυ να κερδίσει το λαχείο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να βάλουμε αυτούς τους ανθρώπους που μας έρχονται από την Ιταλία στη χώρα πίσω επαναπατρίζονται, να τους βάλουμε σε καραντίνα μπροστά σε μια τόσο χαμηλή υποψία. Άρα, ορθώς επελέγει να μην μπουν σε καραντίνα αυτοί οι μαθητές και θεωρώ ότι δεν είναι σκόπιμο να διασπείρουμε αυτή τη στιγμή τέτοιο τύπου ειδήσεις και κινδυνολογία, ότι θα έχουμε βαρύτατες επιπτώσεις στη χώρα μας από την έλευση αλλά του κορονοϊού. Αλλά εδώ δεν είναι διασπορά ειδήσεων. Πήγαν γονείς, ζήτησαν από δεν το Λυκειάρχη το να μην πάνε τα παιδιά που θα γυρίσουν από την Ιταλία στο σχολείο. Έτσι. Δεν μπορούμε ναι, να το δείσουμε αυτοί οι γονείς προφανώς. Όχι, προφανώς αυτοί οι γονείς ανησυχούν, γιατί υπάρχει κάποια ενημέρωση προς όλους ότι είναι κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο. Χθες... Εγώ προσωπικά, επιστημονικά μιλώντας, θεωρώ ότι δεν είναι κάτι τόσο επικίνδυνο για τη χώρα μας. Για να αλλάξουμε πεδίο και να πάμε στο προσφυγικό μεταναστευτικό, χθες ο Πρωθυπουργός είπε και εμείς ευνηδιαστήκαμε από την έκταση του προβλήματος. Πάντως δεν ήταν κανένας ευνηδιασμός η υπεράριθμη και κακών συνθήκων μόρια. Η μόρια ήταν εκεί. Διαβάζω λοιπόν στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Όλοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι η Μόρια δεν μπορεί να κλείσει αν δεν φτιαχτεί άλλο κέντρο. Προηγήθηκε εξαντλητικός διάλογος κλπ. Η Μόρια ήταν εκεί και δεν είδαμε κανένα σχέδιό σας μέχρι τώρα που ακούσαμε το σχέδιο για τις κλειστές δομές, για τη Μόρια ειδικά. Πώς εσείς μπορείτε να μιλάτε για μια Μόρια που δεν μπορεί να κλείσει αν δεν γίνει άλλο κέντρο, όταν ξετυλίξατε ένα σχέδιο εδώ και 10 μέρες, 15?
οι ροές καταρχήν αυξήθηκαν πάρα πολύ. Σύμφωνο, μην τα πούμε ξανά αυτά. Μην τα πούμε ξανά αυτά. Αυξήθηκαν. Που αυτό ήταν όμως. Η μόρια ήταν εκεί, ήταν υπεράριθμη και ήταν κακή. Η μόρια ήταν εκεί, ήταν πολύ κακή. Θεωρώ εξαιρετικά γενναίο να παραδεχτεί κανείς ότι ενδεχομένως έχει σφάλει στην εκτίμησή του και αναπροσαρμόζει την τακτική του. Ορθώς λοιπόν επελέγει η επανασύσταση, η επανίδραση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με τον συγκεκριμένο υπουργό, ο οποίος μάλιστα στο παρελθόν έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός. Χθες παρατέθηκαν και νούμερα και συγκεκριμένη τακτική αντιμετώπισης όλων αυτών των περιστατικών και ζήτησε αυτό που εγώ και εσείς συγκεκριμένα θυμάμαι ότι αρκετές φορές έχουμε συζητήσει στον αέρα, ότι για αυτό το θέμα του μεταναστευτικού η κυβέρνηση θα πρέπει να κριθεί το καλοκαίρι. Όχι βεβαίως ότι ο Υπουργός αντιγράφει εμένα, αλλά διότι αυτό επιτάσσει η κοινή λογική. Από την ώρα που η κυβέρνηση αναπροσάρμοσε την τακτική της, σκοπεύουμε στο επόμενο διάστημα περίπου 200 περιστατικά την εβδομάδα να κρίνονται, να αξιολογούνται και να επαναπροωθούνται στις χώρες προέλευσης ή στην Τουρκία. Προφανώς αυτό σημαίνει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι λοιπόν, σήμερα. Αυτό να και το πούμε, επειδή εγώ σας πυροβολώ όλους τους κυβερνητικούς από τους 200 το μήνα. Η αλήθεια είναι ότι χθες ο κύριος Μηταράκης ανακοίνωσε 200 επιστροφές 200 την εβδομάδα. Την εβδομάδα. Αυτό ο βέβαια θα δούμε από πότε θα λειτουργήσει. Έχει αναφέρει 10.000 μετανάστες που θα επιστρέψουν στην Τουρκία μέχρι τον Ιούνιο. Ναι, αλλά σκεφτείτε ότι δικά σας λόγια πάλι ότι σας άφησε 70 με 80.000 αιτήσεις εκκρεμότητα ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ζήσε μάη μου για το πότε θα τελειώσουν αυτές οι αιτήσεις. Όχι για χιλιάδες που ήρθαν στο μεσοδιάστημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως την εξέλιξη που έχουμε σε σχέση με τα νησιά. Ο κύριος Μουτζούρης και χθες και σήμερα, χθες στον Sky, σήμερα στον Αντένα, ναι, είπε ότι εγώ πήρα το μήνυμα χθες βράδυ από την κυβέρνηση ότι δεν επιθυμεί τον διάλογο και ότι θα προχωρήσει κανονικά το σχέδιο. Εμείς όμως δεν τα θέλουμε. Θέλουμε να παραμείνουν ελληνικά. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνουν χιλιάδες άνθρωποι στα νησιά μας και θα εκφυλιστούν τα νησιά μας. Εσείς θα πάτε στο σχέδιο όπως το έχετε ανακοινώσει, χωρίς καθόλου νερό στο κρασί σας? Καταρχήν, τι καταλάβατε φύγουν... και από την χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής? Καταρχήν, το να φύγουν αυτή τη στιγμή μετανάστες από τα νησιά και να προωθηθούν στην ενδοχώρα μπορεί να γίνει μόνο όταν έχουμε τη βεβαιότητα ότι πρόκειται τουλάχιστον για υψηλών πιθανοτήτων άτομα που θα μπορούν να λάβουν άσυλο. Ξέρετε ότι έχουμε και στη Μαγνησία φιλοξενούμενους, αλλά το προφίλ τους είναι τέτοιο που πραγματικά είναι το πιο πιθανό να πάρουν άσυλο. Σήμερα μάλιστα είχα την πληροφόρηση ότι στο σχολείο που φοιτούν τα δικά μου τα παιδιά πήγανε προσφυγόπουλα να μπουν σε διαδικασία μαθημάτων και πολύ καλά έγινε. Και το λέω δημοσίως για να μην υπάρχει καμία σκιά επί όλων αυτών. Από εκεί και πέρα, προφανώς, δεν μπορούν να φύγουν, διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η συνθήκη που έχει υπογραφεί από την προηγούμενη κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορούν να επαναπροωθηθούν προς τις χώρες προορισμού ή προς την Τουρκία αν φύγουν από τα νησιά. Αυτό η τωρινή κυβέρνηση το έχει παραλάβει. Δεν ήταν δικό μας εφεύρημα. Από εκεί και πέρα, μέχρι αυτό να τροποποιηθεί, που γνωρίζετε πολύ καλά, γνωρίζουμε όλοι ότι γίνεται μια μάχη επανεξέτασης των συμφωνιών που έχει υπογράψει η Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, μέχρι όμως να τροποποιηθούν αυτές οι συμφωνίες, προφανώς και αυτός ο κόσμος θα πρέπει να μείνει στα νησιά και εκεί να εξετάζεται το αίτημά του. Θα πάνε οι μπουλντόζες. Πραγματικά κάποιοι νησιώτες θα πάνε, δεν ξέρω αν θα είναι πλειοψηφική αυτή η τάση. Τα συλλαλητήρια έδειξαν ότι εκεί είναι πολύ κουρασμένοι άνθρωποι και η πλειοψηφία δεν θέλει τις δομές, δεν θέλει τους μετανάστες και πάει λέγοντας. Θα πάνε στις μπουλντόζες. Τι θα κάνουν οι μπουλντόζες? Αυτό μπορεί να γίνεται καθημερινά επί 10-20 μέρες και εσείς λέτε ότι καιγόμαστε. Τώρα έπρεπε οι δομές να είναι τελειωμένες. Προφανώς οι δομές έπρεπε να είναι τελειωμένες. Προφανώς η διαδικασία θα περπατήσει όπως έχει δρομολογηθεί. Η κυβέρνηση δείχνει αποφασιστικότητα. Νομίζω ότι θα ασκήσει όλα τα μέσα επιβολής των προθέσεών της και του νόμου ανεξαρτήτως των όποιων αντιδράσεων. Και όλα αυτά, σας διαβεβαιώ, με τον
απεριόριστο σεβασμό που απαιτείται απέναντι σε αυτούς τους κατοίκους των νησιών που ταλαιπωρούνται εδώ και αρκετά χρόνια, που έχουν δει ακόμα και την τοπική τους οικονομία να υφίσταται καθίζηση. Έτσι. Τόσο από μείωση του τουρισμού και αν ρωτάτε και την προσωπική μου γνώμη, νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί μέρημνα για αντισταθμιστικά ωφέλη, όχι μόνο απευθείας. Μα όμως το είπε ο κύριος Μουτζούρης, δεν μας ενδιαφέρουν τα λεφτά που θα μας δώσετε. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πάω σε διαφημίσεις, γιατί έπρεπε ήδη να έχω κόψει. Εδώ είμαστε να συνεχίσουμε και με την οικονομία στο τραπέζι μας με τον κύριο Μαραβέγια. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Μαραβέγιας, είναι μαζί μας. Ελάτε να ολοκληρώσουμε με το προσφυγικό μεταναστευτικό για να μας μείνουν λίγα λεπτά να μιλήσουμε και για την οικονομία. Νομίζω ότι, όπως έλεγα και προηγουμένως, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή πρέπει να δείξει την αποφασιστικότητά της. Έχει χαράξει μία ρότα που δείχνει ότι θέλει να λύσει αυτό το πρόβλημα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχει και με βάση τις ευρωπαϊκές συμφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί. Παράλληλα δίνει έναν αγώνα στο ευρωπαϊκό μέτωπο ώστε αυτές οι συμφωνίες να αλλάξουν, ώστε να μπορέσουν να αποσυμφορηθούν τα νησιά. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή έχει αναγνωρίσει ότι ακόμα η Ευρώπη δεν δείχνει την αλληλεγγύη που θα όφιλε στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και με όσα λάθη έχουν γίνει, τα οποία έχουν αναγνωριστεί διαστόματος Πρωθυπουργού, νομίζω ότι αυτή η αναδίπλωση, η ανασύνταξη των δυνάμεων και η επιβολή αυτού του σχεδίου πρέπει να προχωρήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, με όποιο κόστος, καταλαβαίνω, έτσι. Προφανώς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένοι οι κάτοικοι των νησιών με το γεγονός ότι δεν μπορούν να αποσυμφορηθούν οι περιοχές τους. Δυστυχώς αυτό είναι μια συμφωνία που επιμένω κληρονόμησε τούτη η κυβέρνηση από την προηγούμενη. Μέχρι να τροποποιηθεί, δυστυχώς πρέπει να βαδίσουμε πάνω σε αυτές τις ράγες και έπεται συνέχεια. Μάλιστα. Ελάτε να δούμε τι γίνεται στην οικονομία. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Κοιτάξτε να δείτε. Αν και δεν είναι όμορφο να μιλάμε πάντα με τη γλώσσα των αριθμών, αυτή τη στιγμή τα νούμερα είναι συντριπτικά. Επειδή μάλιστα πριν από 2-3 ημέρες έγινε μια συγκέντρωση στο Taek Wondo από τον ΣΥΡΙΖΑ, βγάζοντας αυτά τα περίφημα βιντεάκια περί αλήθειας και ψεμάτων, νομίζω ότι η σύγκριση είναι συντριπτική. Δεν μπορεί να μιλάει η κυβέρνηση που έφερε τα capital control για την κυβέρνηση που ήρε τα capital control. Δεν μπορεί να μιλάει η κυβέρνηση που είχε στα χέρια της το δεκαετές ομόλογο στο 14% να μιλάει με την κυβέρνηση που έχει το δεκαετές ομόλογο κάτω από 1%. Η οικονομία προχωράει, οι ρυθμοί ανάπτυξης τώρα θα αρχίσουν να φαίνονται και θα το δούμε στο επόμενο διάστημα αν θα είναι ανεμική ή αν θα είναι πιο στιβαρή. Από εκεί και πέρα τα φορολογικά έσοδα και αυτά θα αρχίσουν σιγά σιγά να βελτιώνονται, γιατί πολύ απλά από την ώρα που έχουν πέσει οι συντελεστές φορολογίας, θυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι που ψήφισε από το 22% στο 9% μέχρι 10.000 ευρώ. Προφανώς περιμένουμε ότι τα έσοδα θα είναι σημαντικότερα, διότι ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια αναστολής της φοροδιαφυγής. Σε λίγο έρχεται το ασφαλιστικό που μειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές στους αυτοαπασχολούμενους, που δημιουργεί ουσιαστικά μια αποσύνδεση από το εισόδημα και από τη φορολογία. Όλα αυτά είναι μέτρα που μπορούσε να πάρει αυτή η κυβέρνηση. Τα πήρε άμεσα με σκοπό να ανακουφίσει τη μεσαία τάξη, που επιμένω ότι την όρισε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τη μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς που καταφεύγουν στα επιδόματα, τους οποίους σεβόμαστε και γι' αυτό τα έχουμε διατηρήσει τα επιδόματα. Η μεσαία τάξη είναι οι άνθρωποι που μοχθούν καθημερινά με το τζιν, αλλά όταν χρειάζεται φοράνε και τη γραβάτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σαν σκοπό αυτή τη στιγμή με την κυβέρνησή της να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας να πάρουν μια ανάσα. Γιατί αυτοί εισφέρουν και τραβάνε το κάρο και για τους υπόλοιπους.
Ναι. Περιμένω να το δουν και αυτοί όμως. Έτσι, γιατί όπως λέτε, καλοί οι αριθμοί, αλλά περιμένουν και αυτοί να το δουν, να συμβαίνει. Νομίζω ότι ήδη τα αποτελέσματα στις τσέπες αρκετών είναι αισθητά, ξεκινώντας από τον έμφυα, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Και σιγά σιγά αυτό θα το δούμε και περισσότερο, γιατί για μένα το σημαντικότερο είναι να δούμε τους δείκτες ανεργίας να πέφτουν, που έχει πέσει 2% περίπου σε σχέση με πέρυσι αυτό την ίδια αλήθεια. Περίοδο, Νοέμβριο με Νοέμβριο. Λοιπόν, 2%, για μένα όμως όχι, δεν είναι αρκετό. Μπορούμε και καλύτερα, είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να πετύχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και στην ανεργία, γιατί η πτώση των δικτών ανεργίας θα σημαίνει δύο πράγματα. Και ότι περισσότεροι άνθρωποι βρήκαν δουλειά, αλλά κυρίως ότι καταπολεμήσαμε και τη μαύρη εργασία. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαραβέγια. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.